Πρώτη επίσκεψη τα στην Κύπρο ένα χρόνο μετά το κούρεμα καταθέσεων. Πρωί-πρωί τα είπε με τον Υπουργό Οικονομικών και στη συνέχεια σε διάσκεψη τύπου δικαιολόγησε την περσινή απόφαση του Eurogroup για τον Μπέιλιν στην Κύπρο. Η απόφαση ήταν επώδυνη, αλλά αναπόφευκτη σε σχέση με την κατάσταση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο. Όπω ξέρετε, σκεφτήκαμε διάφορε επιλογέ, ωστόσο η επιλογή αυτή που επικράτησε κάτω από τι δεδομένε συνθήκε ήταν δυστυχώ αναπόφευκτη. Ο Χάρη Γεωργιάδη από την πλευρά του ερωτήθηκε εάν ένα χρόνο μετά θα δεχόταν και πάλι κούρεμα καταθέσεων. We would have done if we had the chance. Θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά αν είχα την ευκαιρία όχι τόσο τον περασμένο Μάρτιο όσο δύο ή τρία χρόνια πριν. Το μάθημα από αυτή την υπόθεση είναι ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα στην ώρα τους, πριν γίνουν τα πάντα αναπόφευκτα και αμφιλεγόμενα. Η Κύπρος πληρώνει το τίμημα για το γεγονός ότι απέτυχε να δράσει την ώρα που έπρεπε, όταν τα σύννεφα της κρίσης ήταν ορατά αλλά εμφανώς αγνοήθηκαν. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο θα συνεχιστεί. Προκειμένου να διορθωθούν τα κακό σέγοντα, όπω είπε, για την Κύπρο και το λαό τη. Ο πρόεδρο του Eurogroup βλέπει δυσκολίε αλλά και προοπτικέ στην κυπριακή οικονομία, εκφράζοντα την αισιοδοξία του για την ανάκαμψή τη. Μετά την πρώην συνάντησή του με τον Χάρη Γεωργιάδη, μετέβη στο Προεδρικό, όπου έγινε δεχτό από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Έγινε πολλή δουλειά τον τελευταίο χρόνο και συνεχάρηκα τον πρόεδρο Αναστασιάδη και την κυβέρνηση για όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Ο Γερούν Τάιζεμπλουμ εξέφρασε την ετοιμότητα του Eurogroup να στηρίξει την Κύπρο όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.